Φί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 606. Είναι από το βιβλίο Παροιμίες και από το Λάμπτα κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 666, Λάμπτα κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Οι λόγοι του Αγούρ, Υιού του Ιακέ, του τέστηνο χρησμός, τον οποίον ο άνθρωπος ελάλησε προς τον Ιηθήλ, και τον Ούκαλ. Βεβαίως εγώ είμαι αφρονέστερος των ανθρώπων και φρόνησης ανθρώπου δεν υπάρχει εν εμή. Και δεν έμαθον την σοφίαν, ούτε εξεύρω την γνώση των Αγίων. Τις ανέβη στον ουρανό και κατέβη, τι συνήγαγε τον άνεμον εν της χερσίν αυτού, τι σε δέσμευσε τα ύδατα εν ηματίο, τι σε στερέωσε πάντα τα άκρα της γης, τι το όνομα αυτού και τι το όνομα του Υιού αυτού ανεξεύρεις. Πας λόγος Θεού είναι δεδοκιμασμένος, είναι ασπής εις τους πεπιθώτας επ' αυτών. Μη προσθέσεις εις τους λόγους αυτού, μη ποτέ σε ελέγξει και βρεθείς ψεύστης. Δύο ζητώ παρά σου, μην αρνηθείς ταύτα εις εμέν πριν αποθάνω. Ματαιότητα και λόγων ψευδή απομάκρυνε από μου. Πτωχία και πλούτο μη δώσεις εμέ. Τρέφε με με αυτάρκη τροφή. Μήποτε χορταστώ και σε αρνηθώ και υπό τι είναι ο Κύριος, ή μήποτε ευρεθείς πτωχός κλέψω και λάβω το όνομα του Θεού μου επί Ματαίω. Αμήν. Παροιμίες είναι ένα βιβλίο που έγραψε ο Σολομών, ο πλέον σοφός των ανθρώπων, με μια σοφία η οποία δόθη από τον Θεό, και τέτοια σοφία δεν εδόθη σε κανέναν άλλον άνθρωπο και ούτε άλλος άνθρωπος υπήρξε σοφότερος αυτού. Αυτός λοιπόν με τη σοφία που του εδόθη από τον Θεό έγραψε Παροιμίες, που είναι αποφθέγματα και απάβγασμα σοφίας. Φανερώνει τα έργα και τις ενέργειες των ανθρώπων που έχουν σοφία ή αφροσύνη. Είναι προς διδασκαλία, προς επανόρθωση, προς έλεγχο. Είναι λόγος Θεού, θεόπνευστος λόγος Θεού. Αψευδής, ωφέλιμος, άγιος. Γραμμένος από χέρια ανθρώπων του Σολομώντα, αλλά εμπνευσμένος από το Πνεύμα το Άγιο, από το Θεό τον αληθινό. Και μέσα σε αυτό το ωραίο βιβλίο των Παροιμιών, το οποίο όπως είπαμε συνέγραψε ο Θεός με τον σοφότερο των ανθρώπων, τουλάχιστον στο πρόσωπο της γης, επάνω στα φυσικά, στα υπό των ήλιων, ανάμεσα σε αυτούς υπάρχει και ο Αγούρ. Ανάμεσα στα λόγια του Σολομώντα υπάρχουν και τα λόγια του Αγούρ, ο οποίος είναι ένας άγνωστος, άσημος. Δεν το ξαναβλέπουμε, δεν το ξαναέχουμε ακούσει. Ανάμεσα στον πρώτο, που είναι ο Σολομώντας, ο Θεός πρόσθεσε τα λόγια, θα τολμούσα να πω, και του Εσχάτου. Ένας άνθρωπος απλός, τον οποίον τίμησε με ιδιαίτερη τιμή ο Θεός. Σύστησε με ιδιαίτερη σύσταση ο Θεός. Και έδωσε μάλιστα σε αυτόν και ιδιαίτερη αποκάλυψη, καθώς μέσα στην αφροσύνη του, όπως ομολογεί, θα ήθελε να γνωρίσει κάτι που κανένας στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπόρεσε να καταλάβει, όχι μόνο ποιο είναι το όνομα του Θεού, αλλά ποιο είναι και το όνομα του Υιού αυτού. Είχε μια φοβερή αποκάλυψη περί του γεγονότος ότι ο Θεός είχε και έχει Υιόν. Είχε απαρχής Υιόν μονογενή και απέκτησε δια της Αναστάσεως του Ιησού του Ναζωραίου πρωτότοκον Υιόν του Θεού, που ίσταται στα δεξιά του πρατός του Πατρός και μεσιτεύει υπερ πάντων των ανθρώπων. Είναι μια ιδιαίτερη επιλογή που έκανε ο Θεός τον Αγούρ, ιδιαίτερη χάρη,
και του χάρισε και ιδιαίτερο έργο μέσα στο θεόπνευστο και αψευδή λόγο του Θεού. Μοναδικό γεγονός. Είναι Υιός του Ιακέ, που σημαίνει ένας θρησκευόμενος άνθρωπος, δηλαδή μεγάλωσε μέσα σε οικογένεια πιστών, και είναι φίλος του Ιηθιήλ, στον οποίον απέστειλε και αυτόν το χρησμό, που λέγοντας χρησμό πιθανολογούμε ότι είναι είτε όρασης, είτε προφητεία, είτε οτιδήποτε άλλη πνευματική αποκάλυψη, την οποία μάλιστα ο Θεός με ιδιαίτερη χάρη τοποθέτησε και στον θεόπνευστο λόγο του Θεού. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, στα οποία καλόν θα είναι να σκύψουμε με προσοχή, να εξετάσουμε, να διακρίνουμε, να ζητήσουμε από το Θεό να μας αποκαλύψει και να μας φανερώσει, για να τουλάχιστον από μακριά να εξητήσουμε, όντες και εμείς το ίδιο ασήμαντοι όλοι μας, να ζητήσουμε από το Θεό μήπως και βρούμε χάρη και κάνει κάτι ιδιαίτερο και στη δική μας τη ζωή. Όντες ασήμαντοι. Και αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό του Αγούρ, ο οποίος λέγει με τα πάσης βεβαιότητος, εγώ είμαι ο πιο άφρον των ανθρώπων. Εγώ κάνω τα πιο πολλά λάθη, εγώ είμαι αυτός που δεν καταλαβαίνω, εγώ είμαι αυτός που δεν έχω ιδιαίτερες ικανότητες σοφίας και σύνεσης, ούτε καν τη φρόνηση του κοινού ανθρώπου δεν την έχω. Τη φρόνηση του κοινού, η φρόνηση του κοινού του ανθρώπου δεν υπάρχει σε μένα. Το πρώτο λοιπόν ωραίο χαρακτηριστικό είναι η επίγνωση της αφροσύνης του, των λαθών του, της αδυναμίας του, την οποία εκφράζει όχι με μορφή ταπείνωσης, αλλά με αληθινή ταπείνωση εκ βάθους καρδίας. Συγκρίνοντας τον εαυτό του με τους άλλους, ομολογεί ότι είναι ο αφρονέστερος όλων των ανθρώπων. Δεν έχω μάθει σοφία. Δεν ξέρω τίποτα, δεν έχω μάθει τίποτα. Δεν έμαθον την σοφία. Ούτε ξέρω τη γνώση των Αγίων του Θεού. Δεν έχω επίγνωση του Θεού. Δεν έχω γνώση. Δεν έχω θεολογικές γνώσεις και απόψεις, αλλά ξέρω όμως ότι πρόσβαση στον ουρανό, στα βάθη του σύμπαντος και στα ύψη του σύμπαντος έχει μόνο ένας, ο Θεός. Μπορεί να είμαι ο πιο άφρον, ο πιο ανόητος, ο πιο απλοϊκός, γιατί αγούρ σημαίνει απλούς, ο πιο απλοϊκός των ανθρώπων, αλλά ξέρω ότι υπάρχει ένας Θεός παντοδύναμος, μόνο ένας, που έχει πρόσβαση στα ύψη και στα βάθη του σύμπαντος. Είναι αυτός ο μόνος που έχει τη δυνατότητα και δεσμεύει τις δυνάμεις των ανέμων. Οι δυνάμεις των ανέμων είναι καταστροφικές αν αφαιθούν ελεύθερες στο πρόσωπο της γης. Αλλά υπάρχει ένας που έχει δεσμεύσει τις δυνάμεις των ανέμων ώστε να μην προκαλούν καταστροφές, και είναι φανερό στην εποχή μας πόσο άνεμος είναι τόσο καταστροφικός στην ορμή του. Και αν κάποιος δεν τον δέσμευε, δεν τον τιθάσευε, δεν έλεγε στον άνεμο σιώπα και στη θάλασσα να μην την ηρεμήσει, τα κακά θα ήταν μεγάλα
Και αυτός ο απλός άνθρωπος ξέρει ότι εξουσία στο σύμπαν έχει μόνο ο Θεός. Δηλαδή αν το σύμπαν αυτή τη στιγμή που κινείται μέσα στο άπειρο με υποδειγματική τάξη, αυτό οφείλεται όχι μόνο στο Δημιουργό που το δημιούργησε, αλλά και στο Λόγο του Θεού που το συντηρεί. Το ξέρει αυτό. Ξέρει ότι οι δυνάμεις των ανέμων είναι τιθασευμένες και αυτό οφείλεται μόνο στο Θεό. Ακόμη ξέρει ότι τα ύδατα επί της γης είναι σε τάξη τοποθετημένα και απόλυτη αρμονία, τεράστιες ποσότητες υδάτων στον αέρα, τεράστιες ποσότητες υδάτων κάτω από τη γη και τεράστιες ποσότητες υδάτων στην επιφάνεια της γης, που αν αυτά δεν υπήρχε κάποιος που να τα βάζει σε τάξη, η γη θα ήταν μια συνεχώς πλημμυρισμένη, ένα συνεχώς πλημμυρισμένο άστρο όπως την εποχή του Νόε. Μέσα στην απλότητά του ξέρει πράγματα που έχουν μεγάλη σημασία για τη ζωή του. Ξέρει επίσης ότι η γη, η οποία κινείται όχι μόνο στο σύμπαν με μεγάλες ταχύτητες, αλλά και γύρω από τον άξονά της με επίσης μεγάλες ταχύτητες, κάποιος την κρατάει σε απόλυτη ισορροπία ώστε εμείς να απολαμβάνουμε ζωή επί της γης. Στην απλότητά του, στην αφροσύνη του, ο Θεός του είχε αποκαλύψει μεγαλεία. Αυτά που οι μεγάλοι και οι σοφοί στην εποχή μας λένε ότι γίνανε κατά τύχη, αυτός αναγνωρίζει την ύπαρξη του παντοδύναμου Θεού. Και όπως είπαμε, έχει και μία ευλογημένη αποκάλυψη. Ποιο είναι το όνομα του Θεού για το οποίο ο Ιησούς είπε «Πατέρα μου, απεκάλυψα σε αυτούς που μη έδωκες το όνομά μου». Τότε ήταν η Ιεχωβά, σήμερα είναι ο Πατέρας μας ο ουράνιος. Αυτός ήξερε ότι έχει όνομα, το υπερπάνω όνομα, το οποίο εδόθηκε στον Υιό του το μονογενή, στον Υιό του τον Ιησούν, τον Ναζωραίο, τον πρωτότοκο. Αλλά πέραν από αυτά τα οποία του έχουν αποκαλυφθεί επειδή είναι ταπεινός, πέραν αυτών τα οποία, στα οποία έχει βρει χάρη επειδή έχει επίγνωση της ασημαντότητάς του, της απλότητας, της έλλειψης σοφίας, ότι είναι πραγματικά άσοφος, τον οποίον σοφίζει ο Θεός, έχει ένα ωραίο χαρακτηριστικό. Ο Λόγος του Θεού είναι δεδοκιμασμένος, είναι ασπής εις τους πεπιθώτας επ' αυτών. Τη ζωή του την έχει στηρίξει πάνω στο Λόγο του Θεού. Δεν έχει καμία αμφιβολία ότι ο Λόγος του Θεού είναι τέλειος. Τέλειος. Δεν μπορείς να προσθέσεις ούτε να αφαιρέσεις, και δεν πρέπει να προσθέσεις και να αφαιρέσεις, γιατί αν κάνεις τούτο, ο Θεός που θα έρθει να σε ανακρίνει θα σε βρει ότι είσαι μέσα στο ψέμα και όχι μέσα στην αλήθεια. Η ελπίδα του είναι ο Λόγος του Θεού, γιατί είναι ασπής σε αυτούς που τον εμπιστεύονται. Δηλαδή τη ζωή του την προσαρμόζει στο Λόγο του Θεού, γιατί ξέρει ότι έτσι μόνο είναι ασφαλής. Αν και ο αφρονέστερος πάντων των ανθρώπων έχει αποκάλυψη μέσα από το Λόγο του Θεού.
αν και ο αφρονέστερος μεταξύ πάντων των ανθρώπων έχει σοφία μέσα από το Λόγο του Θεού. Αν και ο αφρονέστερος πάντων των ανθρώπων, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του ή να φροντίσει τον εαυτό του, γνωρίζει ότι ο Θεός είναι η ασπής του και απόλυτα προφυλαγμένος μέσα στην εμπιστοσύνη του στο Λόγο του Θεού. Έχει πάρει δηλαδή μια στερεά απόφαση. Και η στερεά αυτή η απόφαση του είναι ότι εγώ τη ζωή μου θα την εξαρτήσω, θα τη στερεώσω, θα τη ζήσω σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Ό,τι είναι γραμμένο για μένα είναι αλήθεια, είναι ζωή, είναι οδός. Ό,τι είναι γραμμένο για μένα αποτελεί την ασφαλή πορεία μου μέσα στη γη αυτή. Ό,τι γράφει θα το κάνω, ό,τι δεν είναι γραμμένο θα το απορρίπτω. Δεν είναι η ζωή μου σε πράγματα έξω από το Λόγο του Θεού και από το θέλημα του Θεού. Αντιθέτως, κάθε στιγμή η ζωή μου είναι μέσα στο θέλημα του Θεού και στο Λόγο του Θεού. Σοβαρές αποφάσεις, αδελφοί, αυτές. Και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα, να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τα λάθη μας. Γιατί όπως είπαμε και την περασμένη Κυριακή, το πνεύμα του Ισάφ ήταν «εγώ θα διορθώνω αυτά που καταστρέφονται» και ο Θεός έλεγε «εγώ θα καταστρέφω αυτά που εσύ οικοδομείς». Ενώ το πνεύμα του Θεού στον Ιακώβ είναι «εγώ είμαι μικρός και ασήμαντος και κάνω λάθη» και ο Θεός του λέει «εγώ θα επιδιορθώνω τα λάθη σου». Εσύ θα κάνεις λάθη και θα γκρεμίζεις και εγώ θα έρχομαι με τη χάρη μου και θα οικοδομώ. Και ποιος ήταν ο Ισάφ? Ο σοφός, ο δυνατός, ο ισχυρός, με ικανότητες. Και ποιος ήταν ο Ιακώβ? Το παιδάκι που δεν έφευγε από την αγκαλιά της μάνας του και το μόνο που ήξερε να κάνει να μαγειρεύει φακές. Όμως δεν έχει σημασία η ικανότητα ή η ανικανότητα, η δύναμη ή η αδυναμία. Δεν έχει σημασία αν αισθάνεσαι μικρός και ασήμαντος. Σημασία έχει αν φυλάς το Λόγο του Θεού, δεν αρνείσαι το όνομα του Χριστού και την αδυναμία σου ο Θεός θα την κάνει δύναμη. Και στην αδυναμία σου ο Θεός θα φαίνεται παντοδύναμος. Μην προσπαθείς και αγωνίζεσαι να αποκτήσεις σοφία, εξουσία και δύναμη, όχι ότι είναι κακό, αλλά ελπίζοντας αυτά ότι θα υπερισχύσεις, γιατί δεν θα υπερισχύσεις. Ας σπουδάζουμε να παραστήσουμε τον εαυτό μας δόκιμον εις τον Θεόν. Να εργαζόμεθα ανεπέσχυντα, ορθοτομούντας απολύτως το λόγο της αληθείας. Αλλά έχει και ένα ωραίο τρίτο χαρακτηριστικό που τον καθιστά, θα τολμούσα να πω, τέλειο στα μάτια του Θεού. Τα αιτήματά του είναι συγκεκριμένα δύο. Ως προς τα πνευματικά, απομάκρυνε από τη ζωή μου δύο πράγματα. Τη ματαιότητα, πρώτον. Τη μία αλήθεια, το ψέμα, δεύτερον. Η ματαιότητα είναι αυτή που ο άνθρωπος εξετάζει και προσκολάται στα γήινα και όχι στα ουράνια, στα ασαλευόμενα και όχι στα ασάλευτα, στα πρόσκαιρα και όχι στα αιώνια. Προσκολά την ψυχή του, το πνεύμα του, τη ζωή του. Θέλω να φτιάξω πολλά, θέλω να κάνω αυτό, ενδιαφέρεται για τα γήινα. Από την απρόσκαιρη απόλαυση της αμαρτίας έως τη δόξα και την εξουσία μέσα στη ζωή και στη γη αυτή.
Ο Αγγούρ λέει, απομάκρυνε τα σε παρακαλώ Θεέ μου από αυτά, γιατί αυτά θα με παγιδεύσουνε, αυτά θα με καταστρέψουνε. Δώσε μου να ζητάω πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Δώσε μου να ενδιαφέρομαι για τα ασάλευτα, τα αιώνια, τα ουράνια, αυτά τα οποία εσύ Θεέ μου που βασιλεύεις, δεσμεύεις, προφυλάσσεις, προστατεύεις και με το λόγο σου αποκαλύπτεις τη θεία ύπαρξή σου. Βοήθησέ με να εξητώ τα δικά σου. Στα πνευματικά λοιπόν ζητάει να απομακρυνθεί από την ζωή του, όπως και ο Κύριος είπε, μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, από τη ματαιότητα, αλλά και από κάθε τι που δεν είναι αληθινό. Δεν θέλει το ψέμα. Το φοβάται το ψέμα. Φοβάται την πλάνη του διαβόλου. Φοβάται την πρόσκληση του διαβόλου με τα σαλευόμενα και φοβάται την πλάνη του διαβόλου με λόγια ανθρώπινα και διατάξεις ανθρώπινες. Γιατί όπως είπαμε έχει προσκοληθεί στο Λόγο του Θεού. Ξέρει τι δεν χρειάζεται, από τι κινδυνεύει και ξέρει τι χρειάζεται, από τι θα ευλογηθεί. Και στα αγίηνα, τα φυσικά, δεν θέλει μεγάλα πράγματα, δεν θέλει πλούτο, γιατί ο πλούτος διαφθείρει την ψυχή του ανθρώπου, αλλά δεν θέλει και ένδια, φτώχεια, γιατί θα οδηγηθεί ο άνθρωπος σε αμαρτία. Με απόλυτη λοιπόν σοφία ο άσοφος ζητάει τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Ζητάει αυτάρκη τροφή. Αρκείται σε αυτά και σε ό,τι του δίνει ο Θεός. Δεν επιθυμεί, δεν αγωνίζεται για μεγαλύτερα και περισσότερα, αλλά αρκείται σε αυτά που ο Θεός έχει μεριμνήσει, εμπιστευόμενος τον Θεό ότι ό,τι γίνεται στη ζωή του το κάνει ο Θεός. Δεν αθυμεί στην παιδεία του Κυρίου, δοξάζει το Θεό πάντοτε. Δεν τα βάζει με το Θεό, υποτάσσεται στο Θεό. Δεν αντιστέκεται στο Θεό, στο θέλημα του Θεού, υπακούει το θέλημα του Θεού. Ένας άνθρωπος λοιπόν στον οποίο ο Θεός ευαρεστείται. Ταπεινός, με φανέρωση και αποκάλυψη Θεού του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει, ότι τα πάντα είναι στα χέρια του Θεού, με απόλυτη εμπιστοσύνη και εξάρτηση από το Λόγο του Θεού και με αιτήματα ως προς τα πνευματικά τα ουράνια και ως προς τα υλικά, τα φυσικά, την ευσέβεια μεταυταρκίας. Να λοιπόν το πρότυπο του ανθρώπου στον οποίο ευαρεστείται ο Θεός και το οποίο μας φέρνει σήμερα μπροστά μας για να εξητήσουμε. Θέλουμε την εύνοια του Θεού στη ζωή μας. Θέλουμε τη σύσταση του Θεού στη ζωή μας. Θέλουμε την ασφάλεια του Θεού στη ζωή μας. Και θέλουμε το έργο του Θεού στη ζωή μας, αλλά για τη δόξα του Θεού. Αμήν. Να ψάλλουμε τον ύμνο 271.